Ενθουσιασμένη η τοπική κοινωνία του Αλικιανού παρακολουθεί την εξέλιξη της υπόθεσης εξαφάνισης της 75χρονης Άννη Κοτσαούση τον Νοέμβριο του 2022 από την περιοχή. Η πληροφορία ότι ασκήθηκαν διώξεις για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε βάρος του ιερέα του χωριού και ενός ζευγαριού Τσέχων έσκασε σαν βόμβα. Ο ιερέας εδώ χρόνια είναι πάρα πολύ καλός άνθρωπος. Είναι και ιερέας. Δηλαδή, τι σχέση με την εξαφάνιση της γιαγιάς με τον ιερέα? Καμία σχέση. Δεν πιστεύουν οι άνθρωποι για κάτι τέτοιο. Τώρα δεν ξέρω όμως να σας πω. Σύμφωνα με την έρευνα, στην οποία στηρίχθηκε η εισαγγελική παραγγελία, η άτυχη 75χρονη φέρεται να παρασύρθηκε από το όχημα του ιερέα, ο οποίος μαζί με το ζευγάρι των Τσέχων που εκτελούσε εργασίες στο νεκροταφείο, φέρονται να εξαφάνισαν το πτώμα. Το πιο σημαντικό είναι να βρεθεί το πτώμα, ώστε να μπορούν οι δικοί της ανθρώποι να τελέσουν το θεσμικό κομμάτι. Και θεωρώ ότι η δικαιοσύνη μετά θα κάνει αυτό το οποίο χρειάζεται. Ο ένας από τους δύο γιους της 75χρονης μαζί με την σύζυγό του απέφυγαν σήμερα να σχολιάσουν την απίστευτη τροπή που πήρε 2 χρόνια μετά η υπόθεση εξαφάνισης της μητέρας τους. Με αυτά που ξέρετε, ξέρουμε. Κάτοικοι του Αλικιανού αδυνατούν να πιστέψουν ότι ο ιερέας, πρόσωπο ιδιαίτερα αγαπητό, ενδέχεται να βρίσκεται πίσω από την εξαφάνιση και την ανθρωποκτονία της ηλικιωμένης. Γνωρίζω ότι είναι κάτοικοι εδώ πέρα. Γνωρίζω ότι ο παπάς είναι ένας πολύ αξιόλογος άνθρωπος και δεν είχε δώσει δικαιώματα ως τώρα. Ήταν ένας πολύ φιλήσυχος άνθρωπος. Γείτονάς μου είναι εμένα. Πολύ καλή οικογένεια. Φτωχοί άνθρωποι είναι και βιοπαλαιστές. Έχουν παιδιά, εγγόνια. Είναι πάρα πολύ φιλήσυχος, είναι ένας ευγενής ιερωμένος, ο οποίος έχει προσφέρει πάρα πολλά στην κοινωνία, στην τοπική κοινωνία και όχι μόνο. Ο Μητροπολίτης Κηδωνίας και Αποκορώνου Δαμασκηνός μέσω της Crete TV εκφράζει την στήριξη της Ιεράς Μητρόπολης στο πρόσωπο του ιερέα και δηλώνει ότι επιφυλάσσεται να τοποθετηθεί δημοσίως όταν η υπόθεση ξεκαθαρίσει. Περιμένουμε ακόμα την εξέλιξη, να δούμε τι θα γίνει και σαφώς θα βγάλουμε ανακοίνωση. Δεν βιαζόμαστε όμως μέχρι να δούμε τα πράγματα πώς έγινε. Πάντως ο Μητροπολίτης δεν κρύβει την ενόχλησή του για τον τρόπο με τον οποίο προβλήθηκε η πιθανή εμπλοκή του ιερωμένου. Δεν μπορούμε να πιστέψουμε ότι αυτά τα οποία λέγονται τα έχει πράξει ο ίδιος. Έχει τη στήριξη της Μητροπόλεως. Αυτό το οποίο εγώ έχω επαναστατήσει και έχω ανακτήσει είναι τη λάσπη την οποία έχει φάει αυτός ο άνθρωπος, ποιος θα τη βγάλει. Η υπόθεση είναι στα χέρια των ανακριτικών αρχών που αναμένεται να αποφασίσουν αν θα καλέσουν σε απολογία τα πρόσωπα σε βάρος των οποίων φέρονται να έχουν ασκηθεί διώξεις από τον εισαγγελέα ή αν κατά την κρίση τους θα εκδώσουν εντάλματα σύλληψης.